Την Κυριακή των Βαΐων εορτάζουμε την μεγάλη και πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιημών Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Ερχόμενος ο Κύριος από την Βιθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους μαθητάς του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι και εκάθισε πάνω σε αυτό για να μπει στην πόλη. Ο δε λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν αμέσως στα χέρια τους βάγια από και βγήκαν να τον υποδεχθούν. Και άλλοι μεν με τα ρούχα τους, άλλοι δε κόβοντας κλαδιά από τα δένδρα, έστρωναν τον δρόμο από όπου ο Ιησούς θα περνούσε. Και όλοι μαζί, ακόμη και τα μικρά παιδιά φώναζαν, «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». την Κυριακή των Βαΐων, αγαπητοί αδελφοί, έχει επικρατήσει η κατάλυση συχθείως. Να τρώει δηλαδή ο κόσμος ψάρια. Αυτό όμως είναι λάθος, σύμφωνα με τα γραπτά των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα με το Ιερό Πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Το ψάρι τρώγεται μόνο μία φορά μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την ημέρα του Ευαγγελισμού 25 Μαρτίου Η Κυριακή των Βαΐων, επειδή αφενός μεν είναι μέσα στην Μεγάλη Τεσσαραγωστή και αφετέρου είναι η αρχή της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, την Κυριακή των Βαΐων δεν τρώμε ψάρια. Έχει κατάλυση ίνου και ελαίου, όπως και το Σάββατο του Λαζάρου, κατάλυσης ίνου και ελαίου. Μπορούμε να φάμε δηλαδή φαγητό, το οποίο περιέχει λάδι μέσα. Το μόνο Σάββατο το οποίο δεν τρώμε λάδι είναι το Μέγα Σάββατο, όπως και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε την Κυριακή των Βαΐων δεν τρώμε ψάρια, επειδή είναι η αρχή της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.